Καλώς τους, καλό απόγευμα να έχουμε. Κόσμος πολλής, κόσμος με ενδιαφέροντα, ταλέντα, ωραία σχέδια, σημαντικές ιστορίες και όμορφα συναισθήματα έρχεται σήμερα στην εκπομπή. Η ταλαντούχα Μαρία Σβολιαντοπούλου θέλησε να μας μιλήσει για τις ψυχικές ασθένειες και το κοινωνικό στίγμα μέσα από μία ταινία. Αυτή ήταν η πρώτη της κινηματογραφική απόπειρα. Μόλις κατάλαβε ότι έτσι, με τις εικόνες, ξεκλειδώνει η ψυχή της, προχώρησε στη δημιουργία μίας ακόμη ταινίας. Μιας δουλειάς βαθιά συναισθηματικής. Αφορά στην νόσο Αλτσχάιμερ και έχει τίτλο «Για θύμισέ μου». Η Μαρία συγκλονίζει μιλώντας για την πραγματική αιτία που την ώθησε να κάνει την ταινία και μιλάμε λόγια που ακουμπούν την ψυχή μας. Μία ομάδα υπερδραστηρίων καθηγητών του ΤΕΙ Κρήτης οργανώνουν ένα ταξίδι στην Αφρική, όπου θα μεταλαμπαδεύσουν τις γνώσεις και την τεχνογνωσία τους σε πανεπιστήμια της Ουγκάντα, της Αιθιοπίας και της Τανζανίας. Τους ακολουθούμε νοερά στην προετοιμασία τους σε ένα ταξίδι ζωής στη Μαύρη Ήπειρο. Η Βούλα συναντά τον δάσκαλο και συγγραφέα Μανώλη Μακράκη. Ένα δάσκαλο που αγαπά την ιστορία, την ερευνά και την υπηρετεί με σεβασμό. Σήμερα μας μιλά για τις οικογένειες της Ελούντας, την καταγωγή και τις ιστορίες των ανθρώπων της. Να σας γνωρίσω δύο αγόρια από το Ρέθυμνο με ωραίες ιδέες. Ιδέες που τις κάνουν πράξη και βοηθούν όσους έχουν ανάγκη. Αλκιβιάδης Πανδάγος και Γιώργος Ορφανός. Βάζουν τη βούρια τους στον νόμο και βγαίνουν στον δρόμο για καλό σκοπό. Hope Street. Μία ιδέα που γεννήθηκε από την απλή, ανθρώπινη ανάγκη της αλληλοβοήθειας. Δύο άνθρωποι που συναντήθηκαν τυχαία και είπαν να αλλάξουν αυτόν τον κόσμο όσο περνάει από το χέρι τους. Αυτή την Κυριακή στις 18:30 στην Κρήτη TV.